και παρουσία των δύο επιτρόπων, της Ελίζα Φερέρα, Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, και της Μαρίας Γκάμπριελ, Καινοτομίας Νεανικότητας, και απίφθηνε και χαιρετισμό και ο κύριος Τζιζικώστας διαδικτυακά. Εγώ συμμετείχα με τον Διευθυντή του Γραφείου Καινοτομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Στρογγυλόπουλο, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ τα ευρωπαϊκά θέματα, διότι έχει τουλάχιστον μία δεκαετία εμπειρίας εκεί, και παρουσιάσαμε μία ολοκληρωμένη πρόταση για συνεργασία μεταξύ των περιφερειών των ευρωπαϊκών. Το πήγαμε λίγο παρακάτω σαν συνεργασία πάνω στην καινοτομία, στο τουριστικό προϊόν, στην πράσινη ενέργεια, μπλε ενέργεια, με τα άλλα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναφέρω ένα παράδειγμα, η Ισλανδία και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχουν την ίδια περίπου γεωθερμία, την ίδια δυναμικότητα σε γεωθερμία. Πρόταση λοιπόν ήταν να συζητήσουμε πώς εκμεταλλεύονται οι Ισλανδοί την γεωθερμία, να την εκμεταλλευτούμε και εμείς στα νησιά μας. Ένα, ας πούμε, από τα καινοτόμα προϊόντα που μπορούν να σχεδιαστούν. Έγιναν τοποθετήσεις από όλους, από όλες τις περιφέρειες. Καταλήξαμε στην επόμενη συνάντηση. Τα αποτελέσματα αυτής της κίνησης, την οποία την υποδέχθηκαν με θέρμη όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες, θα είναι έτοιμα περίπου σε 8 μήνες με ένα χρόνο. Και εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ με την πρόταση που κάναμε και την τοποθέτηση οι Ευρωπαίοι, που από 2-3 προέδρους περιφερειών ζητήθηκε η επόμενη συνάντηση να γίνει στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.